Βρισκόμαστε στο γραφείο του Προέδρου του ΑΔΜΙΤΟ, του νέου μπασκετικού συλλόγου, του κυρίου Στέλιο Καλόγερο. Είναι μια ευκαιρία να μάθουμε πώς σκέπτεται και γιατί δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Κύριε Πρόεδρε, γιατί δημιουργήθηκε ο ΑΔΜΙΤΟΣ, η νέα μπασκετική ομάδα στη Μαγνησία? Ο ΑΔΜΙΤΟΣ δεν δημιουργήθηκε φέτος. Υπήρχε από παλιά. Δημιουργήθηκε πριν 20 χρόνια, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια ήταν ανενεργή. Ήταν μόνο σφραγίδα, δηλαδή... Μόνο σφραγίδα. Υπήρχε μόνο σφραγίδα. Από απέτηση από ορισμένα παιδιά στο Βερεστίν, οι οποίοι ασχολούνται με το μπάσκετ, ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Ηγήθηκα σε αυτή την προσπάθεια για να ξαναδημιουργηθεί η ομάδα του ΑΔΜΙΤΟ. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο οργάνωσης. Υπάρχουν παίκτες, υπάρχουν παιδιά από το Βελεστίνο και μόνο, οι οποίοι αγωνίζονται και στελεχώνουν την ομάδα. Απάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα να απευθυνθώ στη Δημοτική Αρχή, γιατί όλες οι περιοχές της Μαγνησίας, όπως Αγριά, Αλμερός, Ζαγορά, υπάρχει κλειστό γυμναστήριο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή του ΑΔΜΙΤΟ παίζει στο κλειστό στη Νέα Ιωνία. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, να δημιουργηθεί και ένα κλειστό γυμναστήριο στο Βελεστίνο, για να μπορεί και η ομάδα αυτή να προχωρήσει και να έχει ένα δικό της σπίτι. Τι προβλήματα υπάρχουν μέχρι στιγμής στην ομάδα και πώς τα ξεπερνάτε? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Τα παιδιά που είναι έχουν όρεξη, έχουν διάθεση, και εμείς οι καινούργοι, και εγώ ίδιος τους έχω υποσχεθεί και θα είμαι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι μια προσπάθεια η οποία την έχει αγκαλιάσει ήδη και ο φύδατος κόσμος του Βελεστίνου, και πιστεύουμε φέτος είναι σαν αρχή να οργανωθεί, να παίξει αυτή την κατηγορία με προοπτική του χρόνου να ανεβούμε κατηγορία. Και η πρόοδος να είναι σταδιακά, να υπάρχει πρόοδος. Βεβαίως. Όπως παλιά υπήρχε και είναι ακόμη η ομάδα του Ρίγα Φεραίο, έτσι θέλουμε να δημιουργήσουμε και μια ομάδα μπασκετική στο Βελεστίνο. Εμείς που σας ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια ως παράγοντα, ήσταν άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Πώς τώρα έγινε αυτή η μετάλλαξη? Δηλαδή, να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που την λέμε εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς από την ασπρόμαυρη στη σπυριάρα? Κοίταξε, σας είπα από την αρχή ότι υπήρχε μια ομάδα από νέο στο Βελεστίνο. Ναι, πώς από ποδοσφαιράνθρωπος, μπασκετικός. Εγώ δεν κατέχω πολύ από μπάσκετ. Απλώς αγκάλιασα αυτή την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Ήρθανε τα παιδιά, με βρήκανε, με πείσανε για να τους βοηθήσω. Απλώς εγώ απλώς τους βοηθάω. Και κάνετε αυτό που ξέρετε καλά, να διοικείτε οργανισμούς και ομάδες. Και να τους βοηθήσω κιόλας. Οικονομικά και οτιδήποτε θα μου ζητήσουν τα παιδιά. Θα είμαι κοντά τους. Αυτό είναι και το ζητούμενο άλλωστε. Και όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε, ελπίδα όλων είναι να γίνει και ένα κλειστό με τη συνδρομή του Δήμου και της Περιφέρειας, ένα κλειστό που θα αποτελέσει και το σπίτι ομάδων, όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά και του βόλεϊ και άλλων συλλόγων που είναι, όσον αφορά την έδρα τους, ορφανές. Γιατί εγώ λείπει κάτι τέτοιο, ένα κλειστό γυμναστήριο. Από την περιοχή και ειδικά από το Βελεστίνο. Διότι ο αθλητισμός προάγει πολιτισμό και αποφεύγει και μαζεύει τους νέους και αποφεύγει όλους τους νέους από τις διάφορες κακοτοπιές. Είναι ό,τι καλύτερο. Και αυτό το πράγμα λείπει στο Βελεστίνο, το κλειστό γυμναστήριο. Και θα πρέπει να γίνει. Και δεν πρέπει να γίνει. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει. Και αυτό απευθύνομαι στους ηθήνοντες. Δήμαρχο, παράγοντες, περιφέρεια, τον κύριο Αγοραστό, την κυρία Κολυδρίνα να μας ακούει,
να βοηθήσει και σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία σε προσωπικούς και συλλογικούς στόχους. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας ένας από τους αγωνιστικά ηθήνοντες του Αδμήτου, ο Νίκος Καλόγερος. Τι γίνεται, πώς και αποφάσισες από ποδοσφαιρά άνθρωπος να ασχοληθείς με το μπάσκετ? Εντάξει, πάντα από μικρός με έχει κερδίσει το μπάσκετ, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, τεράστιος φίλαθλος και πάντα σε όλη τη ζωή μου θα είμαι δίπλα στο Ρίγα, αλλά το μπάσκετ είναι κάτι που αγαπώ όπως και πολλά ακόμα άτομα, νεαρά άτομα στο Βελεστίνο. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι καινούριο, να δημιουργήσουμε ξανά τον Άδμητο, έτσι ώστε να μπορέσουμε, αν όχι από την αρχή να πρωταγωνιστήσουμε, να ρολάρουμε, αν θέλετε, όλοι μαζί, με σκοπό και αυτό σκοπό να υπάρχει νεολαία στην ομάδα. Να υπάρχουν παιδιά. Υπάρχει δυναμικό στο Βελεστίνο. Έχει δημιουργηθεί η ομάδα εδώ και 2,5 μήνες περίπου. Έχουμε κάνει 10 με 15 προπονήσεις στο γυμνάσιο αυτή τη στιγμή, γιατί όπως τα ξέρετε δεν υπάρχει κλειστός χώρος. Κάνουμε στο κλειστό στο γυμνασίο. Έχουμε 12 από τα 15 άτομα τα οποία είναι νεαροί και είναι Βελεστινιώτες, είναι γηγενείς, ντόπιοι παίχτες. Οι υπόλοιποι τρεις μαζί με τον προπονητή, που είναι παίχτης προπονητής, ο Βασίλης Αναγνωστόπουλος στο Βόλο, βοηθάει, κάνει τις προπονήσεις, είναι ρόλο παίχτη προπονητή. Έχουμε και άλλους δύο φοιτητές, πολύ καλά παιδιά, οι οποίοι είναι βολιώτες, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι κορμός και ντόπιοι, είναι Βελεστινιώτες. Και αυτό είναι κάτι που μου λέει πολλά, γιατί οι 4-5 από αυτούς είναι 16 και 17 χρονών και τους αρέσει πολύ το μπάσκετ. Και σε αυτούς, εγώ τουλάχιστον για την ώρα, στα 25 μου βλέπω το μέλλον εκεί πέρα. Και ο στόχος? Ο στόχος είναι για αυτή τη χρονιά να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ξεκινήσαμε με νίκη, ακολούθησαν δύο ήττες. Αυτή τη στιγμή παίζουμε ξανά, προσπαθούμε να ξαναρολάρουμε, αλλά ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να πλασεριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, να ρολάρουμε, να δημιουργήσουμε μπασκετική παιδεία ακόμα και στα άτομα που δεν έχουν προσπαθήσει να παίξουν διπλό. Γιατί κακά τα ψέματα δεν παίξαν όλοι διπλό που ξεκινήσανε. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο για τη χρονιά αυτή. Αθλητισμός προσωρινά και ο πρωταθλητισμός ίσως έρθει αργότερα. Ο πρωταθλητισμός δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά ο στόχος πιστεύω όλων είναι να χαρούμε τον μπάσκετ, να δέσουμε σαν ομάδα, να μοιραστούμε ιδέες, εμπειρίες, έτσι ώστε να είμαστε πολύ καλύτερο του χρόνου. Καλή επιτυχία σε προσωπικούς και συλλογικούς στόχους. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.